Χάρη στις τρεις ειδικές ράμπες που έχουν εγκατασταθεί στο νησί μας, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες και όσοι αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα απολαμβάνουν πλέον ελεύθερα τη θάλασσα και το κολύμπι, το οποίο εκτός από δικαίωμα αποτελεί και θεραπευτικό μέσο, καθώς η θάλασσα ενδείκνεται ως μέθοδος αποκατάστασης ασθενών με αναπηρίες και κινητικά προβλήματα. Βρισκόμαστε εδώ στην Κέφαλο, που είσαι από τους πρώτους ανθρώπους που έχουν χρησιμοποιήσει τη ράμπα που έχει τοποθετήσει ο Δήμος της ΚΟ. Πες μας δύο λόγια για τη χρήση. Καταρχήν, πες μας εάν αυτό το πράγμα αυτό σε ικανοποιεί. Με ικανοποιεί πάρα πολύ. Έκανα πάνω, πήγα μέσα. Είναι πάρα πολύ ικανή. Είναι εύκολη η διαδικασία. Είναι πολύ εύκολη, πολύ εύκολη. Αλλά θέλει λίγο προσοχή. Εσύ πριν από αυτό έκανες μπάνιο, έτσι, κάθε καλοκαίρι. Έκανα με δυσκολία δυνάμω. Ναι. Αλλά τώρα είναι πιο καλύτερα. Βοηθάει αυτό, ναι, έτσι, ναι, για να κάνεις πιο ευχάριστο το μπάνιο. Πάρα πολύ. Εκφράζω όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και με το υπεύθυνο που καθορίσε. Πόσα μπάνια τώρα πιστεύεις ότι θα κάνεις φέτος? Είναι το πρώτο μου μετά από δύο χρόνια. Το πρώτο μετά από δύο χρόνια. Κάνω μπάνιο με ειδικές ανάγκες με τη ράμπα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Γνωρίζεις αν υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εδώ στην Κέφρα, ναι, που το χρησιμοποιούν? Υπάρχουν ορισμένα άτομα τα οποία είναι καλό για όλους, όχι μόνο για μένα. Για όλους όσοι είναι ανάγκη, να το χρησιμοποιούν. Τώρα το μπάνιο θα μπει στην καθημερινότητά σου, στη ζωή σου, να κάνεις καθημέρα. Ναι, πάνω για τα σπίτια. Χρειάζεται και λίγο μια βοήθεια με το τηλεχειριστήριο. Οπωσδήποτε, γιατί είχαμε προβλήματα με το καραβί. Μα ανέβεται πάνω στη θάλασσα. Ναι, ναι. Είναι μάλλον μέχρι να το συνηθίσεις και όλη τη διαδικασία. Μέχρι από τη διαδικασία που γίνεται. Στην Κέφαλο, ο συμπατριώτης μας Γιάννης Πολίτης απολαμβάνει πλέον τη θάλασσα χάρη στη ράμπα που έχει τοποθετηθεί με στόχο να δώσει στα αμαία την ευκαιρία να απολαύσουν με αυτονομία και αξιοπρέπεια μια δραστηριότητα όπως το κολύμπι και το θαλασσινό νερό. Σήμερα βοηθήστε και εσείς τον Γιάννη εδώ στο μπάνιο. Χρειάζεται πάντα μια βοήθεια ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί αυτή τη ράμπα, έτσι δεν είναι? Ναι, πάντα χρειάζεται μια βοήθεια. Λίγο στην αρχή νόμιζα ότι θα μας έφευγε και μπήκα μέσα με τα ρούχα για να τον μαζέψουμε, να τον περιλάβουμε. Όμως είναι ένα καλό έργο. Πιστεύω ότι δεύτερη φορά να μην δυσκολευτούμε τόσο και να κάνουμε και ανάπηρα ένα μπάνιο που χρειάζεται να δώσει η ζωή. Γνωρίζετε έτσι στην Κέφαλο να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, ακόμα και επισκέπτες που παραθερίζουν εδώ να το χρησιμοποιούν? Στην Κέφαλο δεν γνωρίζω αν έχει κι άλλος με τέτοια αναπηρία. Έχει όμως, το βλέπω ότι έρχομαι με τα καροτσάκια τους οι τουρίστες. Και νομίζω ότι είναι ένα καλό και εύχομαι να συνεχιστεί και σε άλλα καθόλια.